Η Αγγελική Ηλιάδη, παιδιά. Είναι το ρούχο που φοράει με στην πίστα, παιδιά. Είναι ένα... Τι Κυλιακή είναι αυτή, πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Χρόνια. Χρόνια παιδιά, παραδυνάτησε. Αλλά ναι, δεν είναι πολύ αδύνατο σε σχέση και με το παπούτσι, δηλαδή το κάτω. Φαίνεται ένα ποδαράκι. Τσι. Παιδιά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τη Μαρία Ηλιάκη, αν γνωρίζει. Γνωρίζω. Εγώ θα πω αυτό που διάβασα. Ναι, ναι, ναι. Διάβασα ότι έκανε. Έχει κάνει κάτι η γυναίκα αυτή, το βγήκε και το είπε, γιατί διάβασα διάφορα σε site. Γράφτηκε ότι, από ό,τι κατάλαβα, ότι έκανε ρινοπλαστική. Αυτό κατάλαβα, σε κάτι πριν γιατί, και μετά. Φαίνεται. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το είπε. Δεν έχει κάνει ρινοπλαστική, μου κάνει τρομερή, γιατί εγώ όσο χρόνια την ξέρω αυτή τη μύτη έχει. Πάντα είχε πολύ μικρή μύτη, δηλαδή να σας φέρω και φωτογραφίες. Ναι, αλλά εδώ την... Ξεκουράστηκε. Να σας πω λίγο. Μήπως τελικά έχει πειράξει απλά που έχει αλλάξει το μαλλί της και φαίνεται αυτό. Γιατί και εμένα ρινοπλαστική δεν μου φαίνεται να έκανε. Όχι καλή, τι πλαστική καλή. Καλή, στείλαμε ένα μήνυμα, αλλά δεν έχει κάνει αυτή τη μύτη. Στείλει μια αγωγή που το είπα. Όχι, όχι. Όσα χρόνια την ξέρω. Γράφτηκε διάφορα, δεν είναι. Όχι, παιδιά, αυτή τη μύτη. Στο δελτίο ειδήσεων του Star ήταν βίντεο. Αποκλείεται. Αυτή τη μύτη την γαλλική είχε πάντα και με κνεύριζε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είναι στα πολύ καλύτερά τη, δηλαδή αν υπάρχει αυτή η έκφραση. Πολύ. Στα πολύ καλύτερα. Ζάπινγκ. Σου ήρθε την αστυνομία, τι να απαντήσεις. Λάουρα. Η Λάουρα. Α, πολύ διαφορετική με το μαλλί πιασμένο. Όμορφη είναι, παιδιά. Δεν πολύ σε κάτι. Δεν σ' αρέσει. Γιατί. Δεν μ' αρέσει ούτε το χρώμα της φούστας σε συνδυασμό με αυτό. Τη μεγαλώνει πάρα πολύ. Καμία σχέση δηλαδή. Είναι νέα κοπέλα, ρε. Νομίζω ότι δεν μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ το πάνω. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φούστα, θεωρώ πολύ σικάτη. Απλά δεν μου ταιριάζει αυτό το πορτοκαλί. Είναι. Το δεν βλέπω. Νομίζω πως για μένα το λάθος είναι από, από τον κατασκευαστή του πάνω μπλουζακίου. Δεν μ' αρέσει που έχει τα βολάν κάτω. Αν δεν είχε το βολάν, μ' αρέσει που είναι κόκκινο πορτοκαλί με λαδί συνδυασμό. Πάρα πολύ. Και λίγο άρμη. Ναι, εγώ διαφωνώ βέβαια με το πιπτόου κάτω, αλλά έχω εγώ το κόλλημά μου. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι. Κάτι με χαλάει το βολάν, με χαλάει που βγαίνει το από κάτω. Νομίζω, δεν είναι ωραίο. Το μαλλίψε όμως είναι πολύ ωραίο. Όχι, όχι. Λέμε όλοι μας αρέσει πολύ, αλλά δεν μας αρέσει αυτό. Δεν μας αρέσει. Ζάπινγκ στην κοπέλα. Η φίλη. Υπερδικό στη θητεία έβαλε. Κλασικά. Πώς την είπες. Υπερδικό στη θητεία. Επειδή έτσι είναι, ναι. Επειδή είναι πολύ. Είναι καλύτερη από άλλες φορές όμως. Δεν βλέπετε. Θεωρώ ότι είναι λάθος το φόρεμα αυτό. Είναι ή διακοψιά φορέματα. Αν δεν αλλάξει στυλ φορέματος, αλλάζει μόνο τον ντεσέν. Τι να βάλει όμως και υπερδικό στη θητεία. Να βάλει κάτι μονόχρωμο σίγουρα και όχι τόσο κολλητό για να διαγράφει όλο αυτό το υπερδικό. Παιδιά, συγγνώμη, είναι στράπλες. Όχι. Ας βγάλει τα μαλλιά να καταλάβουμε όμως. Αποκλείται να είναι στράπλες. Άμα είναι στράπλες, θα την χειροκροτήσω. Παιδιά, νομίζω πως είναι στράπλες και μπράβο που το κρατάει πολύ ωραίο φόρεμα αυτό. Αλήθεια, ένα χειροκρότημα για το στράπλες. Αν είναι στράπλες. Πραγματικά μπράβο τη. Παιδιά, νομίζω πως δεν είναι στράπλες πάντως. Και πού είναι τη ράντα. Έχει πέσει το μαλλί μπροστά και δεν φέρνει τη ράντα. Μα τι μαλλί είναι αυτό που κρύβει τα πάντα. Υπάρχουν μαλλιά που κρύβουν τα πάντα. Ζάπινγκ. Την είδα. Δερμάτινο με αυτό το χρώμα το καρπουζί μέσα, εντάξει. Είναι leather. Είναι leather, μωρέ. Αχ, κυρία Στάι. Ένα δώρο, δηλαδή. Ποτέ δεν έχετε μπει στον κόπο να θελήσετε να μας κάνετε. Λέτε αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου. Τι να μας δώσει leather που φάνε σαν τους Άραβες που δίνουν ρολόγια. Σε small προς medium. Α, κάνουμε και τις παραγγελίες πια. Υποψήφια, μπας και το στυλ. Πολύ ωραίο. Λίγο στην Κατερίνα δεν αρέσει το μαλάκι σας προς τα έξω. Και εγώ ήθελα να πω ότι... Αυτό να το στείλετε σε μένα. Θα ήθελα να το κουρέψει λίγο το μαλλί. Παραμακραίνει σιγά σιγά. Νομίζω ότι δεν το έχει κόψει. Απλά δεν μου αρέσει. Κάπως μπαίνει προς τα μέσα εδώ και μετά βγαίνει απότομα προς τα έξω. Αφού γλύφει τους ώμους. Ωραία, τη πάει καλύτερα πράσο ή όλο πιο σγουρό. Ζάπινγκ τότε. Γιατί δεν κάνει μια πολύ έντονη μπούκλα μια φορά. Τι είναι διάφρικα. Πιο έντονη μπούκλα. Εγώ δεν θα. Καλή σαν προσπάθεια, αλλά είναι η Τάμπτα στα πολύ πρώτα της βήματα. Σκούρινε. Και όμως. Όχι καλό. Σκούρινε το μαλάκι το της, βέβαια. Το μαλλί δεν σκούρινε. Το έχει φέρει μια ισορροπία, δεν έχει βρει ακόμα το χρώμα που θα θέλαμε. Σαν εκπομπή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παιδιά, είναι πολύ καλύτερη πάντως. Καμία σχέση με πριν. Την κολακεύει πολύ περισσότερο. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το ποτάκι αυτό και αυτό. Είναι λαδί. Ζάπινγκ. Ah, Jenny.
Πολύ ωραία. Άντε, πάντε, εδώ υπάρχει ένα συγγενής που χειροκροτεί. Όχι, όχι, πόσο ωραίο το ΟΠΑΚ. Τι να πω. Το ΟΠΑΚ είναι συγκλονιστικό, το μπούστο τέλειο, το μαλλί πάρα πολύ. Το μπούστο να σου πω κάτι που θέλω. Στριμωγμένο το βλέπω. Εντάξει, έτσι το είδα και χθες. Ναι, το φόρεμα νομίζω ότι εδώ πέρα όπως είναι, δες το κόψιμο, το βλέπεις τι κάνει. Κάνει σαν ένα πιο μικρό στιθόδες μου από το. Κάτι περίεργο κάνει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να είναι. Το συγκεκριμένο είναι πολύ στενό φόρεμα και δεν έχει το τόσο μεγάλο στήθος ώστε να φανεί άσχημα. Είναι όπως πρέπει, είναι συγκεκριμένο. Είναι πολύ ωραίο χρώμα βασικά. Ναι, όχι όμορφη και η Τζένι. Πώς το λένε αυτό, σμαραγδί, ε. Όχι, σμαραγδί είναι πιο σκούρο, παιδιά. Αυτό είναι ανοιχτό. Τι είναι. Δεν είναι τόσο σκούρο, πράσινο. Είναι ανοιχτό σμαραγδί στην τελική ανάλυση. Ζάπινγκ. Εντάξει. Εμένα μου άρεσε πάρα και πολύ. Εμένα. Και ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ, πολύ από τα πιο ωραία ρούχα που έχει βάλει. Το πιο ωραίο. Το φίλε για το τέλος. Και το μακιγιάζ πολύ ωραίο και το μαλλί της πάρα πολύ ωραίο. Κούκλα. Και υποψήφιο το κορίτσι αυτό. Βέβαια και η Έλληνα το στήθωσε, απλόχερα μας το έδωσε 3,5 ώρες. Συγγνώμη ρε παιδιά, αφού τόσο το άλλαξε να μην το βάλει κοπέλα. Ναι, αλλά εντάξει, έχουμε δει πολύ πια, πολύ, δηλαδή δεν θες να δεις άλλο. Όχι, αφού το έχεις για να το δείχνεις, συγγνώμη. Εντάξει ρε παιδί μου. Είναι πολύ ωραίο. Ζάπινγκ. Μην κοιτάς που εμείς εδώ έχουμε το Τζε Γκεβάρα της τηλεόρασης. Καλή αρχή. Καλή αρχή να πούμε. Τα παράπονά σου, δηλαδή. Θα κλαις, θα κλαις, θα κλαις, θα αναργά. Μπορούμε να εξαιρετική γραβάτα. Εδώ ο κόσμος κάνει κανονικά την εκπομπή. Όχι, νόμιζα ότι συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Όχι, καλά κάνεις. Εξαιρετική γραβάτα. Εξαιρετική γραβάτα κι εγώ νομίζω. Είναι από τις πιο ωραίες γραβάτες που έχει βάλει στα τόσα χρόνια που κάνει εκπομπές. Και πολύ ωραίο το κοστούμι. Παιδιά είναι υποψήφιο από το πουθενά τώρα, δες. Λαμέ, λαμέ. Zapping.